Θα ήθελα όμως, κύριε Λύτρα, να κάνουμε την κουβέντα, γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει αναλυτικά για την υπόθεση του Κολωνού, μιας και υπερασπίζεστε την μητέρα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Χθες από την συνάδελφο στο Μέγκα άκουσα κάτι πολύ σημαντικό και ήθελα να σας ρωτήσω ευθύς αμέσως. Η μικρή η κόρη, η 12χρονη, φαίνεται ότι στην τελευταία της κατάθεση έχει αναγνωρίσει, για την τελευταία μόνο, ας φύγουμε από όλα τα υπόλοιπα, άλλους 13, από τους οποίους οι 4 έχουν προφυλακιστεί. Άρα υπολείπονται άλλοι 9. Έχετε γνώση αυτής της κατάθεσης? Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω γνώση. Δεν την έχω πάρει στα χέρια μου και ο λόγος είναι διότι αντίγραφα της δικογραφίας εμείς οι συνήγοροι μπορούμε να πάρουμε μια φορά το μήνα. Παρότι ζήτησα από την κυρία ανακρίτρια όλο το υλικό το οποίο έχει προστεθεί στη δικογραφία μετά την απολογία της μητέρας, η απάντηση ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα να μην έχω πάρει τα αντίγραφα. Βέβαια, για να το πω και αυτό να ακουστεί, γιατί θέλω να ακουστεί, πάλι είδαμε την κατάθεση της 12χρονης στα μέσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κανένας από τους δικηγόρους δεν έχει πάρει αντίγραφο. Πάντως, κύριε Λύτρα, δεν ποινικοποιείται ποτέ η δημοσιογραφική έρευνα και το λέω αυτό γιατί το ότι είστε δικηγόρος της υπόθεσης δεν σημαίνει ότι η διαρροή της δικογραφίας έρχεται από εσάς, έρχεται από τον Α, έρχεται από τον Β. Όταν εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες και όταν υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι, επιμένω σε αυτό το κομμάτι, οι οποίοι τρέχουν το ρεπορτάζ, έχουν γνωριμίες χρόνων και πολλές φορές μια υπόθεση έρχεται στα χέρια του δημοσιογράφου από έναν άνθρωπο που δεν το περιμένει κανείς. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που ήταν η γραμματεία που έπαιρνε την κατάθεση εκείνη την ώρα και έχει πληροφορίες. Άλλη πηγή μπορεί να είναι ο τάδε, η τάδε, ο τάδε. Ναι, κύριε Λύτρα. Ναι, έχετε, απόλυτο δίκιο έχετε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ξέρετε, ο εύκολος στόχος είναι οι δικηγόροι. Και το κακό είναι ότι εμείς οι δικηγόροι πολλές φορές βρίσκουμε και το βελά μας. Εγώ να σας πω ότι έχω κληθεί από το πειθαρχικό του δικηγορικού συλλόγου και για τις εμφανίσεις μου ότι δήθεν αναφέρω κάποια στοιχεία της δικογραφίας, ενώ μόλις βλέπετε ότι δεν την έχω κάνει στα χέρια μου και θα κάνουμε μία συζήτηση από αυτά που είτε έχουν διαρρεύσει, είτε είναι αλήθεια οι πληροφορίες, είτε είναι, δεν είναι. Κύριε Λύτρα, το αρχικό του Δικηγορικού Συλλόγου να ασχολείται με σοβαρότερες καταγγελίες για συναδέλφους σας. Για συναδέλφους σας οι οποίοι φέρονται να έχουν απειλήσει αντιδίκους τηλεφωνικά και αυτοί οι άνθρωποι έχουν παραθέσει στοιχεία στο Δικηγορικό Σύλλογο και ο Δικηγορικός Σύλλογος τα έβαλε στο σιρτάρι και να μην ασχολείται ο κύριος Βερβεσός. Με τρίχες. Σε παρακαλώ, Πέτρο, σε παρακαλώ. Κυρία Κουτσελίνη. Είναι φίλος μου ο Δημήτρης ο Βερβεσός και του το έχω πει και κατηδία. Ένα λεπτάκι. Κυρία Κουτσελίνη. Ναι, ναι, κύριε Λύτρα. Αυτό είναι. Ακούστε. Όχι, αφήστε με λέει τώρα, μια και το ανοίξατε. Εσείς πείτε τα πάντα. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, αλλά. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Είμαι εφημωμένο. Αναλαμβάνω. Όχι, κύριε Κουτσελίνη. Το Βερβεσό αναφέρεται. Ναι, ακούτε, σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Ναι. Κάνουμε μια συζήτηση και σας λέω ότι η συζήτηση θα γίνει από τις πληροφορίες. Δεν έχω πάρει τα αντίγραφα. Αλλά σε αυτό που λέει ο Πέτρος, πραγματικά δεν γίνεται να μην συμφωνήσω. Υπάρχουν περιπτώσεις πάρα πολύ σοβαρές, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν απασχολήσει το Δικηγορικό Σύλλογο. Πολύ σοβαρές. Και μιλάω για περιπτώσεις, τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να επεκταθώ και να ανοίξω το στόμα μου. Τις γνωρίζουν και οι δημοσιογράφοι. Ναι, αλλά εσείς δεν θέλετε να σοβαρά παραπτώματα. Και θα καθίσουμε και θα. Και θα ναι. Εδώ έχουν γίνει τέλος πάντων. Κύριε Λύτρα, να πούμε λίγο κάτι. Μισό λεπτάκι. Γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε κιόλας. Η κυρία Άννα Κανδύλη είχε το ρεπορτάζ της, η έμπειρη συνάδελφος, και έδωσε. Θα ποινικοποιήσουμε την κυρία Κανδύλη από που βρήκε το ρεπορτάζ για να το πει. Και δεν λέω τον Πέτρο. Και δεν λέω τον Πέτρο για να μην θεωρηθεί ότι το λέω εδώ. Επιπλέον, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είμαστε κουμπάροι, κύριε Λύτρα, και δεν το ξέρω. Έλατε. Θέλω να το πείτε για μια και καλή δημόσια. Σας έχω παντρέψει, σας έχω βαφτίσει το παιδί. Έχει γίνει κάτι άλλο ανάμεσά μας και δεν το ξέρω. Απαντήστε μια και καλή, μια και το λέμε. Μα
Είναι, κυρία Κουσελίνη, τώρα εδώ εγώ έχω ακούσει ότι δήθεν εσείς μου έχετε δώσει υποθέσεις. Ναι. Πραγματικά τώρα, τι είμαι εγώ. Αυτοί οι άθλοι που τα λένε, λοιπόν, γιατί είναι αθλειότητα αυτό. Είναι λάσπη, κύριε Λίτρα, αυτό. Δηλαδή, ο κύριος Πετρίδης ήρθε σήμερα στην εκπομπή. Αν αύριο σε τρεις μέρες ευθύ με μια υπόθεση της επικαιρότητας του την έδωσα εγώ. Είναι έμπειρος ποινικολόγος τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, νούμερο ένα. Εγώ τα δίνω. Εσείς, κύριε Λίτρα, είστε 50 χρονών άνθρωπος με μια καριέρα πίσω. Η κυρία στην Κωνσταντινούπολη βρήκε εσάς και σας έφερε την υπόθεση. Εγώ σας την έδωσα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας τώρα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Όχι, όχι, είναι... Και όταν ακούγονται και σε δικαστικές αίθουσες. Όχι, είναι σοβαρά, γιατί προσπαθούν. Αυτοί που τα πάνε στις δικαστικές αίθουσες, Ζήνα, θα πρέπει να φέρουν αποδεικτικά στοιχεία, αλλιώς συκοφαντούνε. Ναι, αυτό θα πρέπει μόνο να γίνει. Που, όλα αυτά συμβαίνουν που όταν δεν υπάρχουν πρακτικά, να τα δούμε και στα επόμενα πρακτικά. Έτσι. Καθαρογραμμένα. Ό,τι λέμε, γιατί αυτοί είναι άθλοι που τα λένε αυτά. Και τα... Λοιπόν, είναι άθλοι. Να ξεκαθαρίσουμε μία και καλή. Με τον κύριο Λίτρα δεν έχουμε καμία κουμπαριά. Ο κύριος Λίτρας, χέρι του σεβασμού μου όλα αυτά τα χρόνια με τις υποθέσεις του. Όλη αυτή την εβδομάδα γίνεται... σε όλους τους σταθμούς, σε μένα δεν θέλω έχει να πω κάτι. Ήταν η ώρα που ήταν σε δίκες. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και θέλω να πω κάτι. Και θέλω να πω και κάτι πραγματικά να ακουστεί. Και αν θέλετε μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Όχι, δεν μου έχετε γνωρίσει ποτέ άνθρωπο που να έχει κάποια υπόθεση. Γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ότι κάποιες υποθέσεις που εγώ έχω, σας γνωρίζω με κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν είτε να δημοσιοποιήσουν το θέμα τους, είτε να σας μιλήσουν. Το λέω μια για πάντα, γιατί δεν μπορώ να ακούω αηδίες. Προέρχομαι από μια οικογένεια δικηγόρων. Διότι εγώ... Η κόρη μου... Έκλεισα 30 μου, χρόνια η κόρη μου είναι... δουλειά. Ναι, και σας ξαναλέω, εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια δικηγόρων, οικογένεια, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου και η αδερφή μου, η κόρη μου είναι δικηγόρος. Αντιλαμβάνεστε τώρα, δεν θα ασχοληθώ τώρα με μικρότητες. Ναι, δίθεν, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, το κύριε Λίτρα. Δεν έχω και καμία ανάγκη. Το που όχι, βρίσκει το λέω ο καθένας που... είναι έλατε, τέλος. Έλατε. Ακούστε με. Τον κάλεσε τον εγώ κύριο το λέω και για αυτούς... Όχι, θέλω να το πω εγώ αυτό. Τον κύριο Κουσουλό τον κάλεσε η ΕΣΥΑ προκειμένου να απολογηθεί γιατί δημοσίευσε τις φωτογραφίες στην ΠΑΜ. Ο κύριος Κουσουλός από την ΕΣΥΑ αθώθηκε παμψηφί διότι υπήρχε στόχος από πίσω να χαθούν όλα αυτά τα ντοκουμέντα. Κανένας δεν το δημοσίευσε την αθώωσή του. Εάν λοιπόν όλο ένα αυτό λεπτάκι. Ήταν καταδικαστικό, όλοι θα λέγανε τα αντίθετα. Λοιπόν, ας μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ακούστε, να είμαστε ρεαλιστές σε αυτό το γαϊτανάκι. Θέλω να πω μία κουβέντα. Καταρχάς, όπως και τον Πέτρο τον κάλεσε η ΕΣΥΑ και με έχει καλέσει και εμένα ο δικηγορικός σύλλογος. Ο πρώτος που έστειλε εξώδικο και μπορεί να το επιβεβαιώσει, έτσι, στον κύριο Κουσουλό ήμουν εγώ. Ο πρώτος που του έστειλε ένα εξώδικο, που ήταν εντολή, όχι δική μου, εντολή της εντολέας μου για κάποιες φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει. Εγώ λοιπόν έπραξα αυτό που είχα εντολή να κάνω. Το λέω για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε ότι τη δουλειά μας κάνουμε. Τώρα το αν έχουμε ένα βήμα κάποιοι, πώς το λέμε, στα μέσα, δεν έχει να κάνει με τις υποθέσεις. Έτσι μόνο. Δηλαδή ο κύριος Κουσουλός ορθώς απαλλάχτηκε από την ΕΣΥΑ. Από εκεί και μετά ομόφωνα. Όμως, και ομόφωνα κύριε Λίτρα, ομόφωνα, ναι. Ομόφωνα. Ναι. Και μάλιστα είπε ομόφωνα. Η ΕΣΥΑ, όμως... είμαι περήφανος γι' αυτό και είμαι περήφανος και για την εκπομπή, γιατί τις... Αυτά τα ντοκουμέντα τα δείξαμε και τα παρουσιάσαμε και στην εκπομπή. Είπε η ΕΣΥΑ ότι χάρη σε αυτές τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις αποδείχθηκε η εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν ισχυρές είναι... ενδείξεις για το τι φέρεται να συνέβη σε αυτό το παιδάκι. Και αυτό είναι το χρέος του δημοσιογράφου. Εγώ πάντως οφείλω να πω ότι παρότι εσείς απαλλαχτήκατε από την ΕΣΥΑ, ο πρώτος που σας έστειλε εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία ήμουν εγώ. Έτσι. Ξέρω, το θυμάμαι. Βέβαια, τη δουλειά σας κάνετε. Το θυμάμαι. Ωραία. Ακριβώς. Σημασία πάει αυτό στην άκρη. Δεύτερον, για να το κλείσουμε το θέμα και να πάμε στο επόμενο θέμα σας, ότι κάποιους καλοθελητές, αν θέλετε, που ενδεχομένως να μιλάνε ότι έχω εγώ κάποια κουμπαριά ή δεν ξέρω εγώ τι με την Ζήνα ή με τον έναν ή με τον... Ναι, δεν τους βλέπω στο οπτικό μου πεδίο. Αλήθεια σας το λέω. Χαίρομαι που το λέτε γι' αυτό, γιατί θα πάψω εγώ να τους βλέπω. Δεν το έκανα μέχρι κάνω. Τώρα. Αλλά είναι προσβλητικό για την καριέρα τη δική σας, τη δική μου και για τον οποιονδήποτε. Και ξαναπες λοιπόν, αυτό το οποίο είπες, ότι λέγονται σε δικαστικές αίθουσες που δεν τηρούνται πρακτικά. Επίτηδες.
Γιατί ξέρουν ότι αυτά είναι συκοφαντικά. Και θα πρέπει να τα αποδείξουν αυτά τα οποία λένε Ζήνα. Περιμένουμε. Λοιπόν,